θα συζητηθούν όλα μαζί την ερχόμενη Τετάρτη. Ναι. Εν τω μεταξύ είχε γίνει. Δηλαδή μεθαύριο, έτσι. Μεθαύριο, ναι. Μεθαύριο. Είχε ξεκινήσει το Σάββατο, είχε καλέσει ο Υπουργός τις δύο εταιρείες για να μπορέσουν να συζητήσουν τις ώρες. Ναι. Τις ώρες. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ δεν έχω άποψη πάνω στις ώρες, δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα ναι. για το ποιες ώρες εξυπηρετούν ποιον κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει διάθεση να βρεθεί λύση και θα έχουμε δηλαδή ευχάριστα αποτελέσματα. Αυτή η πρόταση της Κεφαλόνια Online έχει κάποιους όρους ναι. για να μπορέσουν να γίνουν δηλαδή λογικά τα είναι. Πατρινά δρομολόγια, να σου το πω έτσι. Νομίζω μέσα στη λογική δεν είναι αυτά. Πρέπει, ναι. Έτσι. Εγώ δεν έχω άποψη να σου πω ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό δεν είναι. Ναι. Γιατί αυτοί στο Υπουργείο γνωρίζουν τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να κάνει κάποιο δρομολόγιο. Ναι. Τη Γενέλα και στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο και επειδή ήμουν στην Κεφαλονιά δεν μπόρεσα να πάω το Σάββατο, αλλά κυρίως γιατί δεν μπορεί να έχει άποψη. Δεν μπορώ να έχω άποψη ναι. εγώ ποια είναι βολικά. Είχατε κάποια επικοινωνία με τον Υπουργό καθόλου? Συνέχεια είμαι σε επικοινωνία ναι. με τον Υπουργό. Τον βλέπετε θετικό από ό,τι συζητήσατε? Εγώ τον είδα πολύ θετικό. Μάλιστα. Γιατί η τελική του απόφαση ο Υπουργός είναι, έτσι. Να τα λέμε. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα το συζητάμε εδώ και χρόνια. Το ξέρω. Να θέσει μια σταθερή γραμμή, σταθερή δηλαδή χειμώνα, καλοκαίρι, όπως ήταν ακριβώς. τόσα χρόνια, την δεκαετία του 50. Ακριβώς. Θέλουμε μια σταθερή γραμμή έτσι. Και τα δύο νησιά με την Πάτρα. Αυτό είναι η δική. Κυρία Βουλευτή, αυτό τοποθετήθηκα ναι. και βεβαίως είπα να συνεκδικαστούν και οι άλλες αιτήσεις και για τη Ζάκυνθο και για τα ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα για να μην έχουμε καθυστερήσεις. Ναι. Από τη στιγμή που το 90% έχει λυθεί, νομίζω ότι το 10% είναι κατανοητό με κάποια συζήτηση και με κάποιες πιέσεις που θα γίνουν να λυθεί, έτσι. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Μιλάω, πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία και αυτό το αναγνωρίζει και το Υπουργείο. Έτσι. Θέλει να λυθεί το θέμα, θέλει να βοηθήσει και νομίζω ότι θα γίνει.